τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά τομέα και αναπεριφερειακή ενότητα, όρισε χθες ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δύο είναι οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, ο Μασλαρινός Αθανάσιος και ο Σπυρόπουλος Παναγιώτης. Οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι μίλησαν στην τηλεόραση επιλογές για τα νέα τους καθήκοντα. Ο Θανάσης Μασλαρινός έχει οριστεί υπεύθυνος για τους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών, δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας αλλά και τουρισμού. Εκτός από τις συγκοινωνίες επικοινωνίες που ήταν την προηγούμενη φορά, υπάρχει όντως δημόσια υγεία και κοινωνική πρόνοια και ο τουρισμός. Τον τουρισμό τον είχε και αυτόν την προηγούμενη φορά. Βέβαια, λογικό είναι από τη στιγμή που είμαστε δύο περιφερειακοί σύμβουλοι, ενώ την προηγούμενη φορά ήμασταν τρεις. Μοιράζονται οι διευθύνσεις διαφορετικά. Καινούργια πενταετία λοιπόν, καινούργια καθήκοντα, καινούργια διάθεση. Με γνώση και εμπειρία των προηγούμενων ετών, πιστεύω πως οι στόχοι θα επιτευχθούν καλύτερα αυτή τη φορά. Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Εμείς κατά βάση είμαστε αγροτικός νομός. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Λίγο πολύ εκεί στηρίζεται η οικονομία του νομού. Εκεί είναι και τα περισσότερα προβλήματα. Μου ζητήθηκε να αναλάβω αυτό το τομέα και όπως γνωρίζετε. Εγώ ήμουν και είμαι πάντα κοντά στους ανθρώπους της γης, στους κτηνοτρόφους και ήταν μια πρόκληση για μένα και δεν δίστασα. Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, αυτό είναι δεδομένο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία είναι χρόνια προβλήματα, τα οποία τώρα κι εγώ επίσημα ενημερώνομαι. Πολλά από αυτά τα γνώριζα λόγω της δικηγορικής μου ιδιότητας, αλλά αλλιώς είναι να είσαι μέσα και αλλιώς να ακούς για κάποια προβλήματα. Είναι σε εξέλιξη πολλά και σοβαρά προβλήματα. Έχουμε προβλήματα με τους κτηνοτρόφους όσον αφορά τις επιδημίες που υπάρχουν. Πραγματικά χωρίς χρήματα ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει. Επίσης ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει αν δεν το καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Πρέπει δηλαδή όλοι να βάλουμε πλάτη, όλοι οι ΣΕΡΕΙ, μα όλοι, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Για να γίνει ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν υποδομές. Για να υπάρχουν υποδομές πρέπει να έρθουν χρήματα. Για να έρθουν χρήματα πρέπει όλοι οι φορείς και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός και οι βουλευτές όλοι να γίνουν μια γροθιά. Ποιοι είναι οι στόχοι των δύο αντρών για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών? Παρά τους δύσκολους καιρούς, αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ είναι φυσικά η δημόσια υγεία και η κοινωνική πρόνοια. Ο κόσμος υποφέρει. Και στις δύο απόψεις πρέπει να είμαστε κοντά του. Δεν μπορούμε ίσως να είμαστε με πολλές κοινωνικές παροχές, αλλά τουλάχιστον ηθικά και ψυχικά πρέπει να στεκόμαστε κοντά του. Όσον αφορά τον τουρισμό, κάναμε αρκετά βήματα. Τώρα με τον Λόφο Καστά, είναι γνωστό εκεί, αναπροσανατολιζόμαστε. Και πάλι, η Αμφίπολη μπαίνει στο παγκόσμιο γίγνεσθε, θα πρέπει να το διαχειριστούμε όπως αξίζει στον τόπο μας. Υπάρχουν στόχοι, ήδη ξεκίνησε το πρόγραμμα. Σήμερα υπάρχει κάποια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς θα προωθηθεί καλύτερα το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας και πιστεύω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αν δεν είμαστε μια αγροθιά, δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό. Έτσι κι αλλιώς, αυτές οι θέσεις τις οποίες και τώρα εγώ κατέχω είναι περαστικές. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον όλοι να βγάλουμε έξω, τους εγωισμούς μας, αυτά τις μικροπρέπειες. Και ας λέμε ότι και εμείς προσφέραμε κάτι. Εμένα ο στόχος μου είναι αυτός και είμαι ανοιχτός σε συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και με όλους τους φορείς.